Η πλατεία δικαστηρίων αποκτά πλέον χριστουγεννιάτικη όψη. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου πραγματοποιούν τις απαραίτητες εργασίες ώστε η χριστουγεννιάτικη αγορά που θα στηθεί στο σημείο να παραδοθεί στο κοινό της πόλης στις 7 Δεκεμβρίου. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα θα είναι η χριστουγεννιάτικη αγορά με 39 σπιτάκια υγειονομικού και εμπορικού σκοπού. Το σημείο που βρισκόμαστε είναι τα εμπορικού σκοπού και πιο πάνω θα είναι τα υγειονομικού, όπου πιο πάνω αναπτύσσεται και το κομμάτι του κεντρικού χριστουγεννιάτικου δέντρου. Θα έχουμε και εδώ ένα δέντρο 10 μέτρων περίπου ύψους και γύρω-γύρω θα υπάρχουν και τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούν οι επισκέπτες για να καταναλώσουν αυτό που ενδεχομένως θα αγοράσουν. Εκεί που τελειώνει στην ουσία η χριστουγεννιάτικη αγορά, ξεκινάει το χριστουγεννιάτικο χωριό. Έχουμε γύρω στα 6 σπίτια όπου θα γίνονται διάφορες παιδικές δράσεις με δωρεάν είσοδο. Δίπλα από τις παιδικές δράσεις υπάρχει μια σκηνή όπου σχεδόν σε καθημερινή βάση θα υπάρχει μια μικρή εκδήλωση. Μεγάλες εκδηλώσεις έχουμε 3 φορές στο χριστουγεννιάτικο χωριό. Στην πλατεία δικαστηρίων αναμένεται να τοποθετηθεί τις επόμενες μέρες ένα καρουζέλ και ένα παγοδρόμιο, ενώ ο εορταστικός διάκοσμος συνεχίζεται και κατά μήκος του άξονα της Αριστοτέλους με την τοποθέτηση τριγωνικών αψίδων που θα δημιουργήσουν μια φωτιζόμενη διαδρομή από την πλατεία δικαστηρίων έως και τη Λεωφόρο Νίκης. Τα γιορτινά της θα φορέσει και η πλατεία Αριστοτέλους. Από τον ορεινό ταξιάρχη, το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 17 μέτρων έφτασε και εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Στις 7 Δεκεμβρίου, μάλιστα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του δέντρου, συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 31 Δεκεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους, συνοδεία μουσικής και πυροτεχνημάτων που θα φωτίσουν τον ουρανό της πόλης.